Λογικός πυρετός όμως και στην Ευρώπη, μετά όσα έγιναν στην Γαλλία. Γιώργος Φελίδης θα έρθει εδώ μαζί μας, διότι όπως ήταν αναμενόμενο, όπως έλεγαν όλες οι δημοσκοπήσεις, η κυρία Λεπέν κέρδισε. Οι δημοσκοπήσεις επιβεβαίωσαν. Στον πρώτο γύρο. Και στον πρώτο γύρο. Έχει σημασία. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Στον πρώτο γύρο. Λοιπόν, μεγάλη νίκη για τη Λεπέν. Το 22 είχε πάρει 18,7. Μάλιστα. Στις βουλευτικές. Τώρα παίρνει 33,1. Και τα projections, οι προβολές στο μέλλον δείχνουν. Λοιπόν, βλέπουμε τα τελικά αποτελέσματα. 33,1 εθνική συσπήρωση Λεπέν και βγαίνει πρώτη σε 297 από τις 577 περιφέρειες. Έτσι. Λες. Το νέο λαϊκό μέτωπο της αριστεράς, Μελανσόν, οικολόγοι, κομμουνιστές, σοσιαλιστές. Εδώ που ήταν υποψήφιος και ο Λαντ. Λοιπόν, 28% σε 159 περιφέρειες πρώτο κόμμα. Το μαζί του Μακρόν, 20% σε 70 περιφέρειες πρώτο κόμμα. Τρίτο. Και η παλιά γκολική δεξιά του Σιράκ, του Σαρκοζή κτλ. 6,7. Να θυμίσουμε ότι ένα μέρος αυτού του κόμματος έχει πάει στη Λεπέν με τον Φεστό. Κύριο Ρηξιωτή. Τώρα, για να καταλάβετε το μέγεθος της νίκης, εάν ήταν το βρετανικό εκλογικό σύστημα, που είναι ένας γύρος, θα είχε βγει ήδη η Λεπέν με αυτοδύναμη πλειοψηφία. 297, θέλει 289. Σύνολο Εθνοσυνέλευσης 577. Αυτοδύναμη πλειοψηφία στις 289, για να δούμε και τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο. Ήδη έχουν εκλεγεί, ετοιμάζουν το κοστούμι τους για την ορκομοσία. Οι 81 βουλευτές σε 81 περιφέρειες πήραν 50% συν μία ψήφο. Αυτή είναι όλη της Λεπέν. Όχι. Από τους 81 είναι 40 Λεπέν, 32 αριστερά, νέο αριστερό μέτωπο, 6 του Μακρόν, ένας σοσιαλιστής, ένας φιλελεύθερος κτλ. Κτλ. Η μάχη στο δεύτερο γύρο λοιπόν θα έχουμε, κρίθηκε δηλαδή η μία στις 6 έδρες. Mm-hmm. Οι άλλες 5 στις 6 έδρες, οι 496 έδρες, κρίνονται στο δεύτερο, στο δεύτερο γύρο. Ναι. Και επειδή έχουμε ένα ιδιαίτερο εκλογικό σύστημα, όλα οι Γάλλοι τα κάνουν λίγο διαφορετικά, όποιος πήρε 12,5% και πάνω μπαίνει στο δεύτερο γύρο. Ναι. Οπότε έχουμε μάχες με δύο μόνο υποψηφίους σε 183 περιφέρειες, με τρεις υποψηφίους, τα περίφημα τρίγωνα, 307 περιφέρειες, και με τέσσερις υποψηφίους σε 6 περιφέρειες. Το ενθαρρυντικό για την αντιλεπενική, θα λέγαμε, το ευρύ δημοκρατικό τόξο, είναι ότι ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο Φρανσουά Ολάντ, ο Γκαμπριέλ Ατάλο, ο απερχόμενος πρωθυπουργός, αυτός σίγουρα δεν θα είναι πρωθυπουργός μετά. Ναι. Ο Μακρόν ο ίδιος με ανακοίνωσή του. Όλοι λένε ότι είναι καθήκον μας να αποσύρουμε τον υποψηφιό μας, αν είναι τρίτος ή τέταρτος, υπέρ του αντιπάλου του υποψηφίου της Λεπέν και του Μπαρντελά. Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε μια συμμετοχή ρεκόρ, 66,7%. Και θα έχει και μεγαλύτερη, υπάρχουν προβλέψεις. Νομίζω ότι σε αυτό το γύρο θα έχει και μεγαλύτερη, γιατί μην ξεχνάς, είναι και βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή υπάρχει και προσωπικό συμφέρον. Τρέχουν, ναι. Του βουλευτή. Να πάρουν το σταυρό. Λοιπόν, να σου πω. Δεν είναι τυχαίο το πολιτικό σύστημα, το εκλογικό σύστημα. Αν μπορούμε να δούμε, είχαμε και διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς που ξέσπασαν στην Place de la République στο Παρίσι. Με το πλήθος να κραυγάζει «No pasarán», το σύνθημα δηλαδή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ισπανικού Εμφυλίου, «Δεν θα περάσουν». Αλλά μετά, στο τέλος αυτών των διαδηλώσεων, όπως γίνεται πάντοτε, μετά από αυτούς τους 4-5.000 που μαζεύτηκαν, υπήρχε μια ομάδα, οι ομάδες 100 ατόμων, 30 ατόμων, 40 ατόμων, που άρχισαν να σπάνε τα McDonald's, να βάζουν φωτιά. Είναι τόσο προβληματικό το θέμα που πρέπει να το εξηγήσουμε. Είναι τόσο προβληματικό το θέμα που σε περίπτωση που εκλεγεί η κυρία Λεπέν, ο Μπαρτελά δηλαδή, στην Πρωθυπουργία, αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουν σε μια περίοδο δίνης η Γαλλία, σε κάθε περίπτωση. Έχει ήδη. Και αν δεν εκλεγεί, μην νομίζετε ότι όλοι οι υπόλοιποι του Μακρόν συμπεριλαμβανομένου βλέπουν με καλό μάτι το Μελανσόν και όλη αυτή τη συμμαχία. Ούτε και ο Μελανσόν, γιατί μάλλον όπως πάνε τα πράγματα, δεύτερο σε κοινοβουλευτική δύναμη θα είναι ο συνασπισμός στο νέο λαϊκό μέτωπο, Μελανσόν. Μάλιστα. Ούτε αυτοί βλέπουν θα έβλεπαν με καλό μάτι έναν πρωθυπουργό πάλι επιλογή του Μακρόν. Πάντως η Γαλλία ήδη, αν δείτε τα spreads, τα επιτόκια δανεισμού κτλ., έχουν αρχίσει και παίρνουν την ανιούσα. Έχουμε καμιά δεκαριά να τους στείλουμε εκεί να τους ενημερώσουμε. Ναι. Λοιπόν, να σας πω ότι οι τελευταίες αντιδράσεις από τον υπόλοιπο κόσμο είναι ότι η Guardian λέει ότι η εθνική συσπήρωση της Λεπέν έφερε στις πύλες της εξουσίας. Την έφερε στις πύλες της εξουσίας
οι εκλογές αυτές. Η Times λέει ότι το σκληρό δεξιό κόμμα της Λεπέν ταπεινώνει τον Μακρόν. Η El Mundo λέει η νίκη της Λεπέν είναι η κορυφή ενός κύματος που επικρατεί σε όλη την Ευρώπη. Ο πρώτος γύρος επιβεβαιώνει την πόλωση της Γαλλίας σε δύο μπλοκ και την κατάρρευση του κέντρου. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά. Πάρα πολύ σωστά λέει ότι έχει μπει ήδη σε περιδίνηση. Η γαλλική δεξιά εξευτέλισε τον Μακρόν, είναι ο τίτλος εδώ των Times. Μαζί μας ακριβώς για αυτό το θέμα, για το τι γίνεται στη Γαλλία, ένας άνθρωπος που θα ξέρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και θέλουμε το σχολείο του βεβαίως και την πρόβλεψή του, είναι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλημέρα σας και καλό μήνα. Καλημέρα επίσης. Λοιπόν, τα περιμέναμε, φαντάζομαι, τα αποτελέσματα. Τα περιμένετε και εσείς, τα περιμέναμε όλοι αυτά τα αποτελέσματα που είχαμε χθες το βράδυ. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Και αν η Γαλλία είναι σε κρίση. Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι σε κρίση. Οι δύο υποθέσεις είναι είτε απόλυτη πλειοψηφία της ακροδεξιάς, είτε σχετική πλειοψηφία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη. Δεν πιστεύετε ότι μπορεί να κερδίσει το μέτωπο? Όχι, όχι. Όχι. Και άκουγα χθες και. Σενάριο ανατροπής δεν υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Είναι πολύ ισχυρές οι τάσεις. Και βλέπουμε το εκλογικό σώμα έχει αδράνεια. Δηλαδή, βλέπετε ότι επιβεβαιώνει τις επιλογές του. Τώρα, θα δούμε την Τρίτη, θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες. Εκεί θα μπορεί η πρόβλεψη να γίνει πιο φίνα, πιο λεπτή. Ναι. Γιατί θα ξέρουμε ποιοι παρετούνται, πώς παρετούνται κτλ. Αλλά βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή παρετείται ένας υποψηφίος, ότι και αυτοί που τον ψηφίσανε ακολουθούν αυτό που θα τους υποδείξει. Άρα αυτό που εγώ παρακολουθούσα και χθες την γαλλική τηλεόραση, διάφορα κανάλια, οι αναλυτές καταλήγουν σε αυτό. Είτε θα υπάρχει αυτοδυναμία, είτε θα υπάρχει σχετική πλειοψηφία. Αλλά πάντα με τη Λεπέν πρώτη. Πάντα με τη Λεπέν πρώτη, αλλά έχει δηλώσει ο Μπαρντελά ότι εάν δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία, δεν θα δεχθεί την Πρωθυπουργία. Το οποίο βέβαια μπορεί να το λέει για να. Να το δούμε. Προφανώς για να συσπυρώσει. Είναι κάτι ναι, το οποίο ή μπορεί να θεωρεί ότι το να βρεθεί Πρωθυπουργός χωρίς να έχει απόλυτη πλειοψηφία είναι μια παγίδα. Γιατί βέβαια υπάρχει και αυτό το στοίχημα του Μακρό, ότι είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, ότι θα αποτύχουν. Γιατί κοιτάξτε εδώ. Τα οικονομικά και τα κοινωνικά δεδομένα δεν αλλάζουν. Λύσεις μαγικές δεν υπάρχουν. Δηλαδή, σε διάφορες συζητήσεις έλεγε ο Μπαρντελά, μα θα κάνουμε αυτό, το απαντούσε ο Ατάλ, μα το έχουμε κάνει κι εμείς. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, και από την άλλη μεριά, για να μπορέσουν κάπως να ικανοποιήσουν, να ανταποκριθούν στις διάφορες δηλώσεις τους, θα πάρουν κάποια μέτρα ακραία δεξιά, είτε προς την κατεύθυνση της ξενοφοβίας, είτε προς την κατεύθυνση, ας πούμε, της ασφαλείας, τα οποία. Αυτό να δούμε τώρα, κύριε Πρεβελάκη. Τι σημαίνει αρχικά για τη Γαλλία και την ανησυχία που επικρατεί πια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καλά, φυσικά. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά τα μέτρα είναι δικό από μαχαίρι. Διότι αν απελευθερώσει την αστυνομία, ας πούμε, να χτυπάει, αυτό θα προκαλέσει αντιδράσεις. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε μια κυβέρνηση να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία, να προσπαθήσει να κυβερνήσει πραγματοποιώντας κάποιες εξαγγελίες και αυτό να οδηγήσει σε πολύ μεγάλες αναταραχές. Και αντιδράσεις. Αντιδράσεις. Δηλαδή πήραμε μια γεύση από χθες το βράδυ μόλις. Ναι, και έχουμε το παρελθόν από τα κίτρινα γυλαίκα παλιότερα. Επομένως είναι πολύ. Εάν δεν υπάρξει μια κυβέρνηση, δηλαδή αν υπάρξει ακυβερνησία, εκεί τα πράγματα είναι επίσης πολύ, πολύ προβληματικά. Έχει μπει σε περιδίνηση βαθιά η Γαλλία. Βέβαια. Βέβαια, δεν υπάρχει. Αυτό δημιουργεί θέμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια, γιατί η Γαλλία είναι από τους οδηγούς. Μα βέβαια δημιουργεί. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από πίσω από αυτό το σκηνικό υπάρχει η Ρωσία. Γιατί η Ρωσία είναι το μεγαλύτερο δώρο. Εξάλλου θα έχει βάλει και το χεράκι της η Ρωσία σε αυτό. Σωστό. Όπως προσπαθεί να το βάλει σε όλες τις εκλογικές μάχες. Ναι, βέβαια. Άρα εσείς διαβλέπετε μια συνολική. Φάνηκε δηλαδή, ενισχύθηκαν τα ακροδεξιά κόμματα στις ευρωεκλογές, αλλά επειδή είναι σημαντικές και εθνικές εκλογές στα κοινοβούλια, βλέπετε μια άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα κύμα το οποίο ξεκίνησε από την Αμερική. Η Αμερική βρέθηκε κομμένη στα δύο.
με το μισό της Αμερικής υπό τον Τραμπ να ακολουθεί αυτού του είδους τη ρητορική, να ακούει αυτή τη ρητορική, η οποία είναι τι, είναι ρητορική κλεισίματος. Δεν θέλουμε την παγκοσμιοποίηση, θέλουμε να κλειστούμε στο έδαφος μας. Να ξανακάνουμε την Αμερική σπουδαία. Ναι, κτλ. Αυτό είναι ένα κύμα το οποίο το βλέπουμε ότι μεταδίδεται και στην Ευρώπη δυστυχώς. Και το πρόβλημα είναι ότι απέναντι σε αυτό το κύμα των ακραίων, είμαστε ιδεολογικά και πνευματικά ανέτοιμοι. Δηλαδή έχουμε κυβερνήσεις, συστήματα τα οποία ανταποκρίνονται σε μια άλλη εποχή. Ναι. Μια εποχή κατά την οποία κυρίαρχη ιδέα ήταν η οικονομία, ήταν η διαχειριστική πολιτική. Έμεινε πάρα πολύ πίσω το ιδεολογικό ο πολιτικός κομμάτι λόγος, και το πολιτικός λόγος. Έμεινε πολύ πίσω η επαφή με τον κόσμο. Επομένως, εμφανίζεται. Το λίγο πιο συναισθηματικό κομμάτι. Βέβαια, η πολιτική είναι και συναίσθημα. Βέβαια, δεν είναι μόνο. Εξάλλου, η λογική των παροχών δεν τελειώνει ποτέ. Ό,τι και να δώσεις, ο κόσμος θα θέλει κάτι παραπάνω. Αλήθεια. Πήρε τη Mercedes, τώρα θέλει και την Porsche. Στερείται όραμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά. Νομίζω ότι αυτό που βγαίνει είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε αναβίωση ενός εθνικισμού, ο οποίος δεν μπορεί να πάει μακριά, γιατί είμαστε σε άλλη εποχή. Ναι. Απ' την άλλη, έχουμε αποτύχει να φτιάξουμε ένα όραμα για την Ευρώπη. Ενός εθνικισμού που έχει εύκολες λύσεις για όλα, βέβαια. Έτσι. Βέβαια, και αυτό, βέβαια. Και εκεί στηρίζεται κυρίως. Ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό που. Το κομμάτι του πληθυσμού, που είναι περίπου το 50%, το οποίο αισθάνθηκε να είναι ρηγμένο σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση, να μην μπορεί να συμμετάσχει, αυτό ζητάει τώρα ασφάλεια, προστασία. Αυτό ζητάει. Και φυσικά και μια επικοινωνία απέναντι σε κάποιες πολιτικές ελίτ, οι οποίες έπαψαν να επικοινωνούν. Οι σχέσεις της χώρας μας, για να κλείσουμε με αυτό, με την Γαλλία επηρεάζονται, εάν επικρατήσει η Λεπέν, κύριε Βεβλάκη. Κοιτάξτε, επηρεάζονται, φυσικά επηρεάζονται, γιατί θα είναι ενδεχομένως δύσκολη η. Αυτό που είχαμε ως τώρα ήταν γενικά μια πολύ καλή χημεία ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Μακρόν. Μόλον ότι στο τελευταίο διάστημα υπήρχαν κάποιες. Ναι, αλλά χοντρικά και οι βασικές μας επιλογές. Κοιτάξτε, η βασική επιλογή σήμερα ποια είναι. Είναι πώς στεκόμαστε απέναντι στη Ρωσία και την Ουκρανία. Εκεί συμπλέαμε απολύτως με τη Γαλλία. Μάλιστα. Η Γαλλία κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να έχει μια στάση πολύ λιγότερο σαφή απέναντι στο Ουκρανικό. Το οποίο φυσικά είναι και πολύ ευρύτερα. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Πραγματικά.